για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας ο αγαπητός ο κύριος Θεόδωρος Πούλιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Βλάχων Προσοτσάνης. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα κι εγώ. Και μιλάμε για το Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων. Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων. Η κορυφαία εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Μια ομοσπονδία με πλούσιες δράσεις κάθε χρόνο. Αλλά η κορυφαία εκδήλωση της ομοσπονδίας μας είναι το Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων, που κάθε χρόνο γίνεται σε διαφορετικό μέρος. Φέτος 7, 8, 9 Ιουλίου θα γίνει. 7 Ιουλίου ξεκινάει στα όμορφα Γιάννενα, στην Ήπειρο, και συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, κορυφώνονται στην κεντρική πλατεία Μετσόβου, στην οποία θα πάρουν μέρος όλα τα χορευτικά που ανήκουν στην Ομοσπονδία, πάρα πολλά μέλη στην Ομοσπονδία. Από ό,τι μίλησα εχθές με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, το φίλο, αγαπητό φίλο κύριο Μιχάλη Μαγειρία, οι συμμετοχές θα ξεπεράσουν τις 60 από πολιτιστικούς συλλόγους Βλάχων. Μιλάμε κοντά στους 2.000 χορευτές. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για την Ελλάδα, για τον Ελληνισμό. Γιατί δεν μιλάμε μόνο ότι κάνουμε μια εκδήλωση σαν Ομοσπονδία για τους Βλάχους. Είναι μια εκδήλωση πανελλήνιας εμβέλειας. Μας βλέπει πολλοί κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γιατί Έλληνες Βλάχους έχουμε ομογενείς σε όλο τον κόσμο. Να πούμε και ότι και η τηλεόραση στα αρβωρία Βλάχους αυτό στηρίζει κάθε χρόνο, μεγάλη εκδήλωση. Κάθε χρόνο το Σταρβωρείο Ελλάδος μεταδίδει αυτή την πολύ μεγάλη εκδήλωση της Ομοσπονδίας για να μπορούν και τα άτομα που δεν μπορούν να τα δουν μέσα από το διαδίκτυο σε όλη την εμβέλεια του σταθμού να δουν το Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων ζωντανά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σταρβωρείο Ελλάδος που θα δείξει όλη αυτή την όμορφη εκδήλωση την Παρασκευή, το Σάββατο, το απόγευμα και την Κυριακή το πρωί σε απευθείας μετάδοση. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να μπορούμε όλο αυτό το πανηγύρι, το όμορφο πανηγύρι του ελληνισμού να το χαρεί όποιος μπορεί και έχει την όρεξη να δει τις πολύ όμορφες εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας μας. Ο Σύλλογος Βλάχων Προσοτσάνης είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Συμμετέχει κάθε χρόνο στο Πανελλήνιο Αντάμωμα. Μια χορευτική ομάδα του Συλλόγου μας, γύρω στα 35 άτομα, θα δώσουμε δυναμικά το παρόν στο Μέτσοβο για να τιμήσουμε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Να περάσουμε και όμορφα, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέσα από το χορό, το τραγούδι, αλλά και την εκδρομή που κάνουμε, έχουμε παιδιά τα οποία χαίρονται. Εμείς μπορεί να έχουμε πάει πολλές φορές ταξίδια. Ωραία, αλλά εμείς η δουλειά μας είναι να μεταλαμπαδέψουμε αυτή τη χαρά, αυτή την ομορφιά, το να πάμε σε ένα μέρος. Και να υπάρχει μια συνέχεια. Εννοείται, εννοείται Ρία, γιατί και εμείς δεν θα είμαστε πάντα, δεν θα ζούμε πάντα. Όταν εγώ ξεκίνησα να πηγαίνω στο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων, ήμουνα 8 χρονών. Τώρα έχω το γιο μου, έχω την κόρη μου. Όλοι μας που ξεκινήσαμε μαζί στο Σύλλογο Βλάχων, πλέον έχουμε τα παιδιά μας και ακολουθούν τα παιδιά μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι για μας δηλαδή ό,τι καλύτερο να έχουμε τις οικογένειές μας μέσα και να αγκαλιάζουμε αυτή την οικογένεια που λέγεται Σύλλογος Βλάχων Προσοτσάνης. Κύριε Πούλιο, είναι το 37ο αντάμωμα. Ναι. Τι σημαίνει αντάμωμα? Αντάμωμα Βλάχων σημαίνει αντάμωμα, όπως το είπες. Θα δούμε φίλους καλούς που μεγαλώσαμε μέσα από τα ανταμώματα μαζί, από άλλους πολιτιστικούς συλλόγους. Έχετε γίνει πλέον γίνει μια μεγάλη πολιτιστική μια μεγάλη οικογένεια. Πολιτιστική οικογένεια. Πρωί έχουμε δώσει ραντεβού να δώσω στο Μέτσοβο, να πιούμε τον καφέ μας, το μεσημέρι να φάμε, να παίξουμε τα παραδοσιακά μας όργανα, τον τέφι μας, το κλαρίνο μας, το λαούτι μας, να στρωθούμε. Πώς το μεσημέρι. Παρέες μαζευόμαστε, θα τραγουδήσουμε, θα φάμε και θα πιούμε όλοι μαζί παρέα και θα χορέψουμε. Το απόγευμα στις 6 ώρα στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου ξεκινάνε οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και κορυφώνονται την επόμενη μέρα το πρωί που γίνεται ο μεγάλος, ο τρανός χορός, πάλι στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου, που όλοι οι σύλλογοι κάνουν την παρέλασή τους και μπαίνουν σε ένα μεγάλο κύκλο και ένα χορό και χορεύουμε όλοι μαζί παρέα και με λίγα λόγια. Αν πρώτα ο Θεός έχουμε και καλό καιρό, πιστεύω ότι θα περάσουμε ένα πολύ όμορφο τριήμερο όσοι μπορούν να πάνε και στα Γιάννενα από Παρασκευή, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα έχει και δροσιά ωραία εκεί υπάρχει, πέρα. Το Μέτσοβο έχει ωραία δροσιά, εντάξει, και τα Γιάννενα, η Ήπειρος είναι μια καταπληκτική πόλη, τα Γιάννενα και
καταπληκτική η Ήπειρος. Γεμάτη ιστορία, παράδοση. Γεμάτο Ελλάδα. Γεμάτο Ελλάδα. Ήπειρος. Θεωρώ ότι θα πάνε όλα κατευχήν και θα δώσουμε κι εμείς το δυναμικό παρόν, όπως είπα, σαν Σύλλογος Βλάχων Προστατζάνης, όπως δίνουμε κάθε χρόνο το δυναμικό παρόν στο αντάμωμα, και με υγεία να επιστρέψουμε και να κάνουμε μία εκπομπή μετά να πούμε και πώς περάσαμε. Εντάξει. Εμείς οι Βλάχοι της Προσοτζάνης, που είμαστε γραμμουστιάνοι Βλάχοι, η καταγωγή μας είναι από το ιστορικό χωριό Γράμμουστα, στο Γράμμο, έχουμε ιδιαίτερα ακούσματα. Άλλες περιοχές στον Ασπροπόταμο έχουν άλλα ακούσματα. Σε περιοχές διάφορες της Ηπείρου, θα δείτε ότι περιοχή με περιοχή έχει διαφορετικά ακούσματα. Όλα αυτά λοιπόν τα ακούσματα στις περιοχές της Ηπείρου ενώνονται όλα μαζί. Γι' αυτό το λόγο κιόλας, όταν γίνεται η εκδήλωση στην κεντρική πλατεία, χωριζόμαστε σε χορευτικές ομάδες. Η χορευτική μας ομάδα πάντα θα είναι μαζί με τους συλλόγους βλάχων των Σερών, οι οποίοι έχουμε τα ίδια ακούσματα, έχουμε τα ίδια ηχοχρώματα, έχουμε και παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας. Από ό,τι είδα στο πρόγραμμα, οι χορευτικές ομάδες φέτος θα είναι γύρω στις 14-15. Οπότε, γι' αυτό σας είπα, μιλάμε για έναν μεγάλο αριθμό χορευτών που σίγουρα θα ξεπεράσει τους 1.500. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα βουλιάξει η πλατεία του Μετσόπου. Κάποια στιγμή μαζεύεστε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή μαζευόμαστε όλοι μαζί, γιατί αφού τελειώσουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, όλοι μαζί μετά συνεχίζει ο χορός μέχρι τα ξημερώματα. Οι ταβέρνες δουλεύουν μέχρι τα ξημερώματα, τα μαγαζιά. Και σας είπα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Βρισκόμαστε με φίλους από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο βλάχους, γιατί να πούμε ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι πλέον δεν απαρτίζονται μόνο από βλάχους. Όλοι οι Έλληνες πηγαίνουμε σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους. Γιατί πάνω απ' όλα, αυτό που τονίζουν είναι ότι είμαστε πάνω απ' όλα όλοι οι Έλληνες. Ο πολιτισμός μας ενώνει, η Ελλάδα μας ενώνει. Στο δικό μας Σύλλογο Βλάχων Προστατζάνης, τα παιδιά που χορεύουν δεν είναι όλα βλάχοι. Ίσως τώρα να είναι και τα λιγότερα βλάχοι. Είναι από όλες τις ράτσες. Αυτό όμως είναι και το ωραίο. Η ομορφιά. Η ομορφιά της υπόθεσης, διότι... Αυτός ο συνδυασμός. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή θα έρθουν παιδιά που είναι πόντιοι, που είναι ντόπιοι Μακεδόνες, θα μάθουν, θα χορέψουν βλάχικα. Το ίδιο όμως και δικά μας παιδιά. Θα πάνε, θα χορέψουν ποντιακά, θα χορέψουν τρακιώτικα. Βλέπουμε και εσάς, κύριε Πούλιο, κατά διαστήματα στις δηλώσεις. Χορεύετε από προσπαθούμε, μην ξεχνάμε ότι επειδή εγώ μπορεί να είμαι βλάχος, έχω πόντια γυναίκα. Οπότε τα παιδιά μου δεν είναι βλάχοι. Η μητέρα μου ήταν θρακιώτισσα. Άρα όλοι μας πλέον έχουμε μία μίξη, αλλά έχουμε μία μίξη Ελλάδος. Και καλό είναι τα παιδιά και όλοι μας να μαθαίνουμε όλους τους χώρους της Ελλάδος, για να μπορούμε να πάμε σε ένα πανηγύρι, όπως είπαμε, να μπορούμε να χορέψουμε, να πάμε σε ένα γάμο, να χορέψουμε τα πάντα, να διασκεδάσουμε να και να περάσουμε όμορφα. Μέρος αυτής της ομάδας αυτό που περνάει όμορφα και να συνεχίσουμε αυτό με κυλοτρόπο στην ελληνική παράδοση. Αυτό ακριβώς είναι το πιο σημαντικό. Αν από ό,τι ρία εσύ με βλέπεις στις εκδηλώσεις, αυτό που φωνάζω σε εισαγωγικά πάντα είναι τους τοπικούς άρχοντες, τους δημάρχους, τους βουλευτές μας, τους αντιπεριφερειάρχες, να δώσουν πάρα πολύ μεγάλη βάση στο να στηρίξουν τους πολιτιστικούς συλλόγους, τον πολιτισμό. Διότι όλοι αυτοί οι σύλλογοι, με πολύ μεγάλο εθελοντισμό από μεγάλες ομάδες ατόμων, και επειδή ματώνουμε κυριολεκτικά οικονομικά, γιατί βλέπετε ότι είναι πολύ δύσκολη η καιρή που περνάμε και δεν έχουμε τη δυνατότητα να ζητάμε συνέχεια τους γονείς δώστε λεφτά, προσπαθούμε να βρίσκουμε ανθρώπους από την πολιτεία για να μας ενισχύουν οικονομικά ή να μας βοηθήσουν σε κάποιες εκδηλώσεις, ούτως ώστε να μπορούμε να συντηρούμε τους πολιτιστικούς συλλόγους. Τα τελευταία 20 χρόνια είμαστε σαν Σύλλογος Βλάχων πάρα πολύ ικανοποιημένοι, διότι ο Δήμος Προσοτζάνης μας καλύπτει τη στέγη και μας βγάζει από έναν πολύ μεγάλο βραχνά που είναι το ενίκιο. Ένα ενίκιο πολύ το οποίο σημαντικό. Όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι που δεν έχουν ιδιόκτητο χώρο υποφέρουν. Άρα ο Δήμος Προσοτζάνης τα τελευταία, επαναλαμβάνω, 20 χρόνια, όλοι οι δήμαρχοι, επειδή αντιλαμβάνονται και καλώς και βέβαια αφού βλέπουν το τι μεγάλη προσπάθεια κάνουμε και το τι έργο προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία, διότι μην ξεχνάμε ότι όταν εμείς βγαίνουμε και κάνουμε μία παράσταση, όχι μόνο στα πλαίσια του Δήμου, στις εκδηλώσεις του Πανηγυριού, βγαίνουμε
στο νομό δράμας, βγαίνουμε στην περιφέρειά μας, βγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Εμείς δεν εκπροσωπούμε μόνο το σύλλογο, μας, εμείς εκπροσωπούμε το Δήμο Προσουτζάνης, το νομό δράμας, την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, την Ελλάδα. Όταν βγαίνουμε στο εξωτερικό, βγαίνουμε και λέμε πρώτα ότι είμαστε Έλληνες. Μετά λέμε ότι είμαστε από τη Μακεδονία, τη δικιά μας, από Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Περιφέρεια μας, είμαστε από το νομό δράμας. Άρα είστε ο καθρέφτης μας. Είμαστε ο καθρέφτης, όλοι οι πολιτιστικοί συλλογοί. Γι' αυτό νομίζω ότι, το τονίζω ότι πρέπει να έχουμε στήριξη όλοι οι πολιτιστικοί συλλογοί. Ο Δήμος Προσουτζάνης είναι δίπλα στις προσπάθειές μας και σας είπα, αυτή η στήριξη που μας δίνει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Για να... Το καλό είναι ότι μετά την περίοδο του COVID, ειλικρινά είμαστε σε πολύ ευχάριστη θέση, ενώ ήμασταν λίγο κουμπωμένοι πώς θα ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή, γιατί για όλους μας ήταν ένα μεγάλο πλήγμα το κλείσιμο με το COVID. Ειλικρινά η όρεξη και η διάθεση που γύρισαν τα παιδιά πίσω είναι απίστευτη. Αφού κοιτάζουμε και λέμε όχι μόνο την όρεξη από τα παιδιά, αλλά βλέπουμε και τον κόσμο που έρχεται, αγκαλιάζει τις προσπάθειές μας και τη συμμετοχή στις πρόβες. Είναι πραγματικά, μας εκπλήσει και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Πραγματικά για μας είναι ό,τι καλύτερο και εγώ μέσα από εδώ, από την τηλεόρασή σας, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο Δέλτα Σίγμα και όχι μόνο στο Δέλτα Σίγμα, και όλους τους ανθρώπους που αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια, γιατί όποτε πάρω ένα τηλέφωνο σε όλους αυτούς τους φίλους μου που είμαστε μαζί, μεγαλώσαμε μαζί, πάντα θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό για να στήσουμε μία εκδήλωση, να στήσουμε μία παράσταση, και αυτό και εμένα μου δίνει πάρα πολύ κουράγιο και διάθεση να συνεχίσω, να, από τη θέση που βρίσκομαι, πραγματικά να συνεχίσουμε όλοι μαζί με υγεία να κάνουμε όλες αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις που κάνουμε τόσα χρόνια. Πριν σας ευχαριστήσω, να πούμε και πάλι ότι το 37ο αντάμωμα το Πανελλήνιο θα γίνει το τρίμερο. Είπαμε στο Μέτσοβο, στα Γιάννενα ξεκινάμε 7 Ιουλίου στα Γιάννενα, 8 και 9 στο Μέτσοβο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το δείτε κι εσείς, θα το δώσει η Ομοσπονδία το Σταρ Βορείου Ελλάδος ζωντανά. Κλείνοντας κι εγώ, να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά το Σταρ Βορείου Ελλάδος, Ρία, εσένα, είμαστε τόσα χρόνια θεωρώ συνεργάτες, διότι το κανάλι σας όποτε χρειαστούμε θα μας δείξει, θα δείξει τις εκδηλώσεις μας, ειλικρινά. Με χαρά το κάνουμε. Ευχόμαστε αυτή τη συνεργασία με το σταθμό σας να τη συνεχίσουμε, για να μπορούμε κι εμείς ό,τι όμορφο κάνουμε να το παρουσιάζετε κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πουλιο.